είπαμε σε αυτό το επεισόδιο να σας παρουσιάσουμε 6 αγαπημένα μας κορυφαία θρίλερ επιστημονικής φαντασίας. Όσον αφορά το είδος του sci-fi thriller ή σωστότερα του sci-fi horror, είναι ακριβώς αυτό που υποδηλώνει. Ένας συνδυασμός επιστημονικής φαντασίας με στοιχεία τρόμου, ικανά να σου δημιουργήσουν αγωνία και ένταση. Terminator. Οι action καταβολές της ημέρας της κρίσης μας κάνουν συχνά να ξεχνάμε τον πυρήνα του horror στον οποίο βασίζεται η πρώτη ταινία. Okay, εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με κάποιο τέρας εξωγήινης μορφής, όμως η απειλή έρχεται από το μέλλον με τη μορφή του ανδροειδούς ρομπότ που έχει αποκλειστικά και μόνο ένα στόχο, να σκοτώνει. Invasion of the Body Snatchers. Εδώ, η εξωγήινη απειλή έχει τη μορφή σπόρων που έρχονται από το διάστημα με σκοπό να μετατρέψουν την ανθρώπινη φυλή σε αυτοματοποιημένα όντα που θα ζουν για να εργάζονται χωρίς να βιώνουν το οποιοδήποτε συναίσθημα. Σπόρους δηλαδή που ψάχνει κάθε καπιταλιστικό σύστημα που σέβεται τον εαυτό του. Αλλά αυτοί είστε. Ντολμαδάκια. Πέραν από τις γνήσιες ανατριχύλες που προσφέρει, η ταινία έχει μείνει και για το ρόλο του ψυχιάτρου που υποδύεται ο Λέοναρντ Νιμόι, καθώς και για τη στοιχειωτική κραυγή του φινάλε. The Fly. Στις πρώτες του ταινίες ο Κρόνεμπεργκ ασχολήθηκε περισσότερο με την επίδραση της επιστήμης και της τεχνολογίας σε οργανικό επίπεδο και δευτερευόντως τον ανθρώπινο ψυχισμό. Φανταστείτε τις ανησυχίες του Black Mirror 35 χρόνια πριν. Where our greatest creations meet our deepest fears. Στο The Fly κατάφερε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και με αρρωγό τη χημεία των πρωταγωνιστών να δώσει αβίαστα ανατριχύλες αναμεμειγμένες με γνήσιο συνέστημα. Και όλα αυτά ξεκινώντας με την ερώτηση τι θα μπορούσε να συμβεί αν στράβωνε η τηλεμεταφορά ενός ανθρώπινου οργανισμού. Τα υπόλοιπα είναι κινηματογραφική ιστορία. Videodrome. Ο Κρόνενμπεργκ είναι ο μπαμπάς του body horror και το Videodrome είναι μια ταινία που το απογειώνει με οδηγό μια ταινία ειδονοβλεπτικής διαστροφής. Σε μια δεύτερη ανάγνωση, αυτό το θρίλερ μας φέρνει αντιμέτωπους με τις επιδράσεις της τηλεοπτικής σαδομαζοχιστικής βίας πάνω στον ψυχισμό μας, ενώ αποτελεί και ένα κατηγορό του ίδιου του Κρόνενμπεργκ σχετικά με τη λογοκρισία που δεχόταν ακατάπαυστα. Άλλωστε και το ίδιο το Videodrome λογοκρίθηκε, μιας και η τελική σεκάνς όπου δύο γυναίκες βγάζουν pay ως απάντηση στο ιδιόμορφο άνοιγμα του πρωταγωνιστή αφαιρέθηκε προτού κυκλοφορήσει η ταινία. Προφανώς και η ταινία ήταν μια τεράστια εισπρακτική αποτυχία όταν βγήκε στις αίθουσες της εποχής. You gotta be fucking kidding. The Thing. Το 1982 ο John Carpenter αξιοποίησε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το πρωτότυπο υλικό της ταινίας The Thing from Another World παραδίδοντας μια ταινία ορόσημο του είδους. Τα κλειστοφοβικά πλάνα, η αποπνικτική ατμόσφαιρα του παγωμένου σκηνικού και των κλειστών χώρων του σταθμού στην Ανταρκτική, τα απίστευτα για την εποχή εφέ και η διαρκής αίσθηση της απειλής του εξωγήινου πράγματος που παίρνει τη μορφή των ανθρώπων, φτιάχνουν μια ταινία διαμάντη που δημιουργεί την ίδια απαράμιλη ένταση σχεδόν 40 χρόνια μετά, ενώ έχει κοπιαριστεί μετέπειτα αναρρύθμιτες φορές. Α, και εννοείται αποτελεί μία από τις ελάχιστες εξαιρέσεις όπου το remake ξεπερνάει την original ταινία, αν και μεταξύ μας και το remake της ταινίας του Carpenter δεν είναι κακό. Alien. Το φρικιαστικό εξωγήινο τέρας που γέννησε η φαντασία του Dan O'Bannon και σχεδιάστηκε ανατριχιαστικά από το δημιουργικό χέρι του Giger σκορπάει αβίαστα αρχαίγωνο κλειστοφοβικό τρόμο ενώ ο χαρακτήρας της Ellen Ripley έχει εκτοξευθεί επάξια στο πάνθεον των καλύτερων γυναικείων action heroes. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για τις ταινίες Alien δείτε οπωσδήποτε αυτό το βίντεο. Και φυσικά αν σας άρεσε αυτό το βίντεο και φτάσατε μέχρι αυτό το σημείο είναι κρίμα να μην έχετε κάνει like, να μην το έχετε κοινοποιήσει με τους φίλους σας σε όλα τα social media. Πιθανό, αν δεν τους άρεσε και δεν κάνουν like, να γράψουν ένα αναλυτικό comment που να λέει γιατί δεν τους άρεσε. Όχι dislike, θα μου πείτε μας. Δεν μου άρεσε ρε παιδί μου η φάτσα σου.